Πάμε αμέσως να δούμε κλίμα και πληροφορίες από το Λονδίνο. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή του Α στη Βρετανική πρωτεύουσα, Ανδρέα Μεταξάκη, την απεσταλμένη του Α Ελλάδος, Νάνση Μιχαλοπούλου. Νάνση, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ανδρέα, έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις. Λοιπόν, από το πρωί... Ακριβώς, Εμίλια, από το πρωί σειραίουν κατά εκατομμύρια ψηφοφόροι για να ψηφίσουν. Οι κάλπες άνοιξαν από τις 7 το πρωί και πρόκειται να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 10 το βράδυ τοπική ώρα. Αυτή τη στιγμή, μετά από τις τελευταίες πληροφορίες που διέρευσαν από το ITV, φαίνεται πως υπάρχει μία, προηγείται αυτή τη στιγμή ο Μπόρις Τζόνσον με τους συντηρητικούς 8 με 10 μονάδες μπροστά από τον Τζέρεμι Κόρμπιν για τους εργατικούς. Όπως είπαμε και πριν, βέβαια, αυτό δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα και αυτές είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Τα πάντα μπορούν να ανατραπούν μέχρι και τις 10 το βράδυ τοπική ώρα, όπου κλείνουν οι κάλπες, και φυσικά υπάρχει έντονη κινητικότητα και εδώ που βρισκόμαστε στην Oxford Street, στο κέντρο του Λονδίνου, αφού, Εμιλία, πρόκειται για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που λαμβάνει η χώρα μήνα Δεκέμβριο, τα τελευταία 100 χρόνια. Και αυτό είχε δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά σχετικά με την προσέλευση του κοινού. Ναι. Και Νάνση, ακόμη και αν τα καταφέρει ο Μπόρις Τζόνσον να κερδίσει αυτή τη μάχη και να πάρει και μια πλειοψηφία, θα τα βρει λίγο δύσκολα στο κοινοβούλιο, σωστά? Ακριβώς, Εμιλία. Έχει κάποια προβλήματα. Η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία ήδη αντιδρούν. Θέλουν δημοψήφισμα ώστε να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν να συμπλέξουν με το Brexit του Μπόρις Τζόνσον. Ωστόσο, επειδή αυτό δεν θα είναι εύκολο να γίνει, θα ζητήσουν κάποιους όρους. Οπότε, οι πρώτες συνελεύσεις του Κοινοβουλίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου θα είναι μάχες με αποτελέσματα που δεν θα έχει ο Μπόρις Τζόνσον, γεγονός που ίσως τον φέρει και σε πρόσκρουση, άλλη μια πρόσκρουση με τις Βρυξέλλες.